Το καράτε ξεκίνησε από την Ιαπωνία στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Οκινάουα έγινε ένα σημαντικό στρατιωτικό σταθμό των Ηνωμένων Εθνών και οι ξένοι που υπηρετούσαν διέδωσαν την τέχνη σε όλο τον πλανήτη. Μετά από προσπάθειες δεκαετιών, το καράτε θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ως άθλημα επίδειξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Θυμάσαι το πρώτο σου μάθημα και ποια ήταν τα στοιχεία που σε έκαναν να το ξεκινήσεις? Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που μπήκα στην πρώτη μου σχολή. Πραγματικά μου είχαν ιδιαίτερη εντύπωση η πειθαρχία αλλά και η φιλοσοφία που υπήρχε στο τμήμα. Και ήταν κάτι που με έχει στιγματίσει ακόμα και σήμερα. Ποια είναι η πιο σημαντική σου στιγμή στην αθλητική σου πορεία μέχρι σήμερα? Θεωρώ πως μία από τις σημαντικότερες στιγμές της αθλητικής μου καριέρας ήταν όταν κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στα World Games το 2009 και το Χάλκινο το 2013. Ποιες δεξιότητες απαιτούνται στο άθλημά σου και ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής? Στις πολεμικές τέχνες μιλάμε για το λεγόμενο τρίγωνο, το οποίο πάντα πρέπει να βρίσκεται ισορροπία. Έχει να κάνει με το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή, αλλά και το μυαλό. Για να βρίσκονται όλα αυτά σε αρμονία, σίγουρα η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τη Herbalife Nutrition, η οποία με τη σειρά Herbalife 24 είναι θερμός υποστηριχτής της Ολυμπιακής ομάδας και μας στηρίζει έμπρακτα σε κάθε μας βήμα ώστε να πραγματοποιήσουμε τον όνειρό μας. Πώς νιώθεις που φέτος οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στο μέρος, στη χώρα που γεννήθηκε το άθλημά σου και θέλω να μου πεις και ποιος είναι ο στόχος? Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό για μένα να ξέρω ότι μπορεί να συμμετέχω στη γενέτειρα του αθλήματός μου. Θα παλέψω μέχρι τέλους. Ο στόχος μου είναι να προκριθώ με το καλό και αν τα καταφέρω και προκριθώ, γιατί όχι να κατακτήσω και το πολυπόθητο μετάλλιο.